Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας κρούει το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του 2017. Όσο αφορά τα εργασιακά, το Ινστιτούτο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του, καθώς σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας αγγίζει το 29,6%. Ειδικότερη ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών βρίσκεται στο 44,2%, στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών στο 33,2%, στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών στο 21,5%, ενώ στην ομάδα 45 έως 64 ετών στο 18,5% και τέλος στην ηλικιακή ομάδα 65 έως 74 ετών στο 13%. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης ενίσταται ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής λιτότητας δεν δημιουργεί συνθήκες διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής, ειδικά σε όρους επίτευξης βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και ανάκτησης της φερεγγιότητας του δημόσιου τομέα. Την ίδια ώρα, έντος των επόμενων ημερών, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από τον ΑΕΔ η προκήρυξη του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαρτίου ή το αργότερο τη Δευτέρα 20 Μαρτίου του 2017. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μέχρι 31/5 του 2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά με λήξη πρόθεσμες οφειλές θα έχουν νέες επιλογές για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Για οφειλή έως 1.000 ευρώ, ρύθμιση σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται άμεσα. Για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ, υπάρχουν δύο επιλογές, άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή άμεση καταβολή του 15% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις. Από τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου σε ΕΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο και ΝΑΤ. Στο τέλος Μαρτίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, του ΕΙΚΑ, του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, ενώ στις 4 Απριλίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΑΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΕΑ. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος. Η ηλεκτρονική πύλη του TaxisNet θα ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και συγκεκριμένα από τις 15 Απριλίου, ενώ θα κλείσει σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υφυπουργού Οικονομικών Κατέρινας Παπανάτσιου στις 15 Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως τις 30 Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Τα φετινά καθαριστικά σημειώματα θα είναι τσιμπημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος εξαιτίας της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου. Μεγάλη προσοχή θέλει και φέτος η δήλωση ανίσπρακτων ενοικίων, αφού αν γίνει λάθος, ο ιδιοκτήτης θα επιβαρυνθεί με φόρο από 15% αν το εισόδημα από τα ενοίκια είναι μέχρι 12.000 ευρώ και 35% από 12.000 ευρώ και πάνω χωρίς να τα έχει εισπράξει. Τα εισοδήματα από ανίσπρακτα ενοίκια δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εφόσον έως την προθεσμία επιβολής της ετήσιας δήλωση φορολογίας ή εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής, είτε ακόμα και αν έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής.